Γεια σας, είμαι ο Χρήστος. Και η Μιλίδα. Και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του You Smile Movies. Την εκπομπή του You Smile για την οποία θα μιλάμε για ταινίες και μόνο για ταινίες. Όπως πάντα, να θυμόμαστε τη τηλεφωνική γραμμή SOS για παιδιά, όπου είναι μόνο για παιδιά, είναι όλο 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, όπου μπορεί σαν όνομα να μοιραστείς με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, κάτι το οποίο σε απασχολεί. Και είναι ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να δηλώσεις το όνομά σου. Αρκεί να καλέσεις το 1056 και είμαστε εθελοντές. Εθελοντές του You Smile και του Χαμόγελου του Παιδιού. Και μπορείς να γίνεις και εσύ εθελοντής και να κάνεις τη δικιά σου εκπομπή Web TV και Web Radio με όποιο θέμα θες εσύ και να συμμετέσεις και σε άλλες εθελοντικές δράσεις που κάνουμε εδώ. Το Facebook είναι www.facebook.com/usmile.gr / Και το Instagram είναι usmile_gr. Και μας ακούς στο www.usmile.gr/player. Η θεματολογία μας σήμερα είναι Disney. Ναι, η περίοδη... Αφιέρωμα... Ναι, για τις περίοδους. Σε όλη τη Disney. Ναι. Όποιος δεν το κατάλαβε, αυτό ήταν αναφορά στο Lion King. Για το πώς αρχίζει. Ωραία, ωραία. Σ' άρεσε το στίχο. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το Golden Age. Ναι, να πούμε για όσους δεν το ξέρουν, η Disney χωρίζεται σε 8 περιόδους. Ναι, βασικά οποίες... και σε περισσότερο. 8 μεγάλες περιόδους. Ωραία, ναι. Για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Αρχίζουμε από τις δύο πρώτες. Την Golden Age και Silver Age. Και War Time. Ωραία, εντάξει, πάμε, ναι. Golden Age και War Time. Ωραία. Η Golden Age άρχισε με την πρώτη μεγάλο μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων. Η Χιονάτη και η Εφτά Νάνη. Ναι, του Walt Disney. Ναι. Το 1937. Το 1937, ακριβώς. Ωραία. Την έφτιαξε ο Walt για να αποδείξει ότι το animation το οποίο ήταν καινούριο εκείνη την εποχή μπορούσε να γίνει τέχνη, όπως το έλεγε ο ίδιος. Οπότε έβγαλε αυτή την ταινία μεγάλου μήκους, γιατί το μέχρι τότε τα animation ήταν μικρά, δεκάλεπτα. Και απόδειξε σε όλους ότι γίνεται αυτό. Ήταν πολύ ωραία ταινία. Και ήταν και η πρώτη, οπότε ήταν... Ναι, δηλαδή ό,τι κριτικές μπορεί να έχει κάποιος πρέπει να σκέφτεται, ήταν οι πρώτοι. Ναι. Δεν ήξεραν τι έκαναν. Και ήταν λίγο, γενικά τα σκηνικά ήταν λίγο dark, ας πούμε. Ναι. Ήταν σκοτεινά, ξέρω εγώ. Ήτανε 30 και μπορούσαν να δείξουν περισσότερα πράγματα χωρίς πρόβλημα, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, μετά είναι και κάποιες άλλες ταινίες τις οποίες νομίζω οι περισσότεροι δεν θα τις ξέρουν. Αλλά δεν είμαι... Να τελειώσουμε, ναι, πρώτα, ναι. Την Golden. Ναι, για την Golden λέω. Α, όχι. Νομίζω ότι οι αρκετοί θα ξέρουν τη δεύτερη ταινία. Εντάξει, τη δεύτερη, ναι. Το Πινόκιο, το 1940. Ναι. Από το οποίο βγήκε το τραγούδι το οποίο είναι στην αρχή κάθε ταινία Disney. Ναι. Ξέρετε, όταν αρχίζουν ταινίες Disney έχει ένα τυρι-ρι-ρι-ρι-ρι-ρι-ρι. Που εμφανίζεται το κάστρο. Ναι. Ναι. Αυτό είναι από το Πινόκιο, το When You Wish Upon a Star. Ωραία. Το θεωρώ ήταν πολύ μεγάλο τεχνικό πράγμα που έκαναν αυτή την περίοδο με το Πινόκιο, γιατί μπόρεσαν να πάρουν ό,τι έμαθαν από τη Χιονάτη και να το κάνουν λίγο καλύτερα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε μεγάλες αλλαγές. Κατάφεραν. Αλλά κάποια είχαν, πράγματα. Ναι, είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι. Κατάφεραν κάποια πράγματα λίγο παραπάνω. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η Χιονάτη και η Εφτά Νάνη πήρε 8 τιμητικά Όσκαρ, ένα μεγάλο και 7 μικρά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τιμητικά. Μετά το Φαντάζια, Φαντασία. Το Φαντέζια. Ναι. Το οποίο ο Γόλτ αποφάσισε να κάνει μια ταινία για ενήλικες. Ναι. Και όταν λέμε ταινία για ενήλικες δεν εννοούμε ταινία για ενήλικες που να έχει πράγματα για ενήλικες που να μην μπορούν να δουν τα παιδιά. Αλλά μια ταινία η οποία να είναι για ενήλικες, τα οποία ένα παιδί ίσως τη βαρεθεί. Ναι. Όποιος δεν έχει δει το Φαντέζια είναι... Δεν το έχω δει. Ντροπή σου. Ντροπή και όνειρος. Λοιπόν, απλώς ξέρω ότι το όνομα του γέννησε από αυτή την ταινία. Όσοι έχουν δει την ταινία είναι ο δάσκαλος του Μίκη όταν είναι μάγος.
Έχω δει μερικά αποσπάσματα. Όχι ολόκληρη ταινία. Και πάλι αυτούς. Είναι το Disney, αν το διαβάσεις ανάποδα. Το Γέννησή. Ναι. Όσοι δεν ξέρουν τι Fantasia είναι, ουσιαστικά κλασική μουσική. Και μετά ό,τι ερχόταν στο κεφάλι των animators της Disney. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Να το δείτε όσοι δεν το έχουν δει. Και σύλληδα μαζί. Εντάξει, μαραθώνιος Disney. Μαραθώνιος Disney. Ωραία. Λοιπόν, μετά είναι το Dumbo. Το Dumbo. Ναι. Για πες μας εσύ για το Dumbo, Λίδα. Ωραία, λοιπόν, και έγινε το 1941. Ναι, δεν μ' άρεσε σαν ταινία, γιατί ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Δεν μίλαγε καθόλου το ελεφαντάκι Dumbo, δεν μίλαγε. Καθόλου. Οπότε... Έχω προσωπική σύνδεση με τον Dumbo, γιατί είναι η πρώτη ταινία που θυμάμαι να βλέπω στη ζωή μου. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον για τον Dumbo. Ο Walt Disney μετά το Fantasia έχασε πάρα πολλά λεφτά, γιατί κανείς δεν πήγε να το δει. Οπότε έπρεπε να φτιάξει μια φθηνή ταινία και γρήγορα. Εκτός από αυτό, όλοι που δούλευαν στο στούντιο του βγήκαν σε απεργία και αρνούντουσαν να δουλέψουν. Οπότε έβγαλε τον Dumbo μέσα σε 1,5 χρόνο. Τέλεια. Το οποίο Dumbo έβγαλε πάρα πολλά λεφτά εκείνη την περίοδο. Απίστευτα πολλά λεφτά. Θα ήταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Times. Αλλά δεν έγινε. Αλλά δεν έγινε, γιατί την ίδια εβδομάδα έγινε το Pearl Harbor. Οι Ιάπωνες που βομβαρδίσανε τη Χαβάη. Οπότε, ναι. Και μετά η τελευταία ταινία. Το Golden Age. Ναι, είναι το Bambi. Το 42. Ναι. Νομίζω όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία. Όλοι την έχουμε δει. Όλους μας έχει σημαδέψει. Ναι. Όταν πέθανε η Ματ Bambi. Spoilers για μια ταινία σχεδόν 100 χρονών. Λοιπόν, όποιος δεν την έχει δει, ας τη δει. Ας τη δει. Αξίζει. Με ένα κουτί χαρτομάντιλα και ένα μεγάλο παγωτό κουβά. Ήμουν πολύ μικρή όταν την είδα και έκλαιγα όλη την ώρα. Ναι, όταν είσαι παιδάκι και λες, ωραία, ελάφια. Μέχρι που έρχεται η μέση της ταινίας και σε κάπως, τι έγινε μόλις τώρα. Ωραία, έφυγαν τα ελάφια. Και τώρα θα μιλήσουμε για το Silver Age. Πριν από αυτό, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας αφήνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook και... Α, μιας που είστε εκεί, πείτε μας ποια ήταν η δικιά σας αγαπημένη ταινία. Και ποια περίοδο σας άρεσε περισσότερο. Ναι, όταν θα σας παρουσιάσουμε. Και ευχαριστούμε για όσους στέλνετε μηνύματα. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μπαμπά. Πάλι. Λοιπόν, τώρα από το Silver Age ξεκινάει το 1950 και τελειώνει το 1967. Και ξεκινάει με... Σταχτόπουτα. Σταχτόπουτα. Σταχτοπούτα, η αγαπημένη χαρακτήρας που δημιούργησε ο Walt, είναι η αγαπημένη του χαρακτήρας, γιατί πιστεύει το μήνυμά της, πιστεύει στο δούλεψε σκληρά και κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς. Και του άρεσε επίσης το αγαπημένο του animation, ήταν αυτό με το φόρεμα της σταχτοπούτας. Για τη στιγμή που γινόταν. Ναι. Το οποίο φόρεμα το είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Dior εκείνη την εποχή. Fun facts. Fun facts. Ding. Γενικά η σταχτοπούτα νομίζω είναι... εντάξει, είναι βασικές, από τις βασικές τώρα της Disney πρικύψες, ναι. Και... Η δεύτερη. Ναι, ναι. Αλλά ας πάμε και στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Ας προχωρήσουμε στην Αλίκη. Πρικύψα ναι. Της Disney είναι, έτσι. Όχι. Όχι. Δεν είναι. Εγώ θα την έβαζα πάντως. Γιατί, πού βασιλεύει. Στη χώρα των θαυμάτων. Βασιλεύει. Η βασίλισσα, η χώρα των θαυμάτων έχει βασίλισσα. Σε παρακαλώ. Μια πολύ ψυχεδελική ταινία, θα λέγαμε. Ήταν υπέροχη ταινία. Δεν είπα ότι δεν ήταν υπέροχη, ήταν λίγο ψυχεδελική. Τι περιμένεις βέβαια σε αυτό το βιβλίο που ήταν βασισμένη. Ναι, γενικά. Όπως έχει διαβάσει το βιβλίο, ξέρει ότι... Ναι, αυτό το βιβλίο είναι περίεργο. Πολύ. Βασικά, τα περισσότερα βιβλία στα οποία έχει βασιστεί. Ξέρω εγώ, η σταχτοπούτα. Δεν. Χιονάτη. Ναι. Μην τα διαβάσετε καλύτερα. Ναι, μιλάμε για μια καρδιά σε ένα κουτί στη Χιονάτη. Λοιπόν. Γενικά το animation στη χώρα των θαυμάτων νομίζω και όλοι οι χαρακτήρες. Και ο Cheshire Cat που εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Ναι. Η γάτα. Ναι, το είχαν πετύχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ το είχαν πετύχει. Λοιπόν, μετά, Peter Pan. Το 53. Peter Pan το 53. Όλοι το έχουν δει, ναι. Όλοι το ξέρουν και σε όλους αρέσει ο Captain Hook. Γιατί ο Captain Hook είναι ο καλύτερος χαρακτήρας σε αυτή την ταινία, τελεία παύλα.
αλλά επίσης, και το remake ήταν καλό. Το remake του 2003. Ναι. Εκείνο που βγήκε με ηθοποιούς. Ναι. Και εκείνο που έβλεπα πάρα πολύ μικρός. Ναι. Εκείνο που έλεγε ότι αν έλεγες ότι δεν υπάρχουν ηρωίδες, οι ηρωίδες πέθαναν. Ναι. Ήταν βασισμένο στο βιβλίο. Ναι, περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Ναι. Mm. Αυτό. Πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Μετά είναι Λέδι και Αλίτης. Λέδι και Αλίτης. Ζήσαμε αυτό. Αυτή η ταινία. Το φοβερό ρομάντζο. Περίεργο το πρώτο ρομάντζο που κάνει Disney έχει σκυλιά μέσα. Λογικά δεν του έρθει. Και μια Λέδι και ένα Αλίτη. Ναι. Τίτλο τον οποίο αντέγραψε η Λίκη Βιουκλάκη, σα παρακαλώ. Και το κατέστρεψε λίγο. Ενώ σε σχέση με αυτό. Ήταν πολύ πιο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μετά. Μια παρένθεση. Ναι. Εναλλακτικό θέμα για σήμερα θα ήταν να μιλάμε για ελληνικές ταινίες επανάστασης, αλλά η Ελίδα δεν μου άφηνε. Δεν πρόκειται να τον αφήσω να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι, θα έχει πλάκα. Όχι. Όχι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά είναι Ωραία Κοιμωμένη. Ωραία Κοιμωμένη. Η ταινία είναι πολύ. Πώς να το πω, μεγάλη. Όλα. Και δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Την περισσότερη ώρα δεν μιλάει. Είναι ο ρόλος που δεν μιλάει σχεδόν καθόλου. Όταν από όλες τις ταινίες της Disney. Όταν λέω μεγάλη, δεν εννοώ σε διάρκεια. Εννοώ είναι grand. Το κάστρο είναι τεράστιο. Ο δράκος είναι τεράστιος. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Ο πρίγκιπας είναι λίγο ανύπαρκτος η προσωπικότητα. Η ορόρα ακόμη χειρότερα. Ξέρουμε πώς λέγεται ο πρίγκιπας. Πώς λέγεται ο πρίγκιπας στο Beauty and the Beast. Γενικά στους περισσότερους. Με ενημερώνουν από το control ότι ο πρίγκιπας λέγεται Φίλιπ. Γενικά στα περισσότερα όμως δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρίγκιπας. Δεν ξέρουμε πώς το λένε. Δεν δίνουνε βάση σε αυτό. Μ' άρεσαν όμως οι νεράιδες σε αυτή την ταινία και η Maleficent. Ναι. Η Maleficent είναι η ταινία. Είναι, ισχύει. Είναι διαβολική. Καλύτερος ρόλος για ηθοποιό, ξέρω εγώ, μετά που το έκαναν remake που έφτιαξαν. Η Ζολή. Ναι. Αλλά όχι. Είναι διαβολική, έχει κέρατα, γίνεται δράκος, φτύνει πράσινη φωτιά. Τέλειο, τέλειο. Δημιουργεί αγκάθια με το Angry Birds. Τι άλλο θες. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχει ένα κοράκι στο οποίο μιλάει. Άστα. Λοιπόν, μετά. 101 σκυλιά της Δαλματίας. Εντάξει. Κλασικότατο. Άλλος φοβερός κακός, Cruella de Vil. Τον αγαπήσαμε. Την αγαπήσαμε. Είχα διαβάσει και τα κόμικς. Ήταν πολύ ωραία. Και, ναι. Και κόμικ. Ναι. Λέγε. Ήταν βασισμένο στο Disney όλο αυτό και ήταν ακριβώς και ήταν πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι είχε μια σειρά. Ναι. Έπαιζε στην ναι, ΕΤ2. Ναι. Το κάθε μεσημέρι νομίζω. Ναι. Μαζί με τη σειρά Ταρζάν. Μάλιστα. Και θα ακούσουμε μετά και τραγούδι. Ναι, θα ακούσουμε τη τραγούδι από την Cruel Devil. Mm-hmm. Ο όνομα χαζό, φοβερός κακός. Κάτι ενδιαφέρον για αυτή την ταινία. Φτιάχτηκε με μια καινούρια τεχνολογία όπου μπορούσαν να αντιγράφουν πράγματα. Το οποίο τους βοήθησε να αντιγράφουν βούλες για να μην πρέπει να τις κάνουμε το χέρι. Φαντάζομαι να τις κάναν. Τόσες βούλες με το χέρι σε 101 σκυλιά. Νομίζω κάποιος που δεν έχει ζωή πήγε και τις μέτρησε και τις έβγαλε κάποσες δισεκατομμύρια. Πλάκα μου κάνεις. Τραγικό. Λοιπόν, μετά ήταν το σπαθί του βασιλιά Αρθούρου. The Sword in the Stone. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω. Λίγο. Δεν ήταν και τόσο. Ναι, συμφωνώ. Αχ, ήταν λίγο. Την ξεχνάς. Βαρετή. Εκτός από τη σκηνή που οι δύο μάγοι παλεύουν. Αυτό ήταν. Ο Μέρλιν και η Μάντα Μιμ. Ναι. Αλλά γενικά, ενώ την είχα δει παλιά, δεν το θυμόμουν μέχρι και χθες που το ξαναείδα. Ξαναείδα με τη λίστα. Ναι, ναι. Δεν το θυμόμουν ότι την είχα δει. Ναι, είναι κάπως. Α, ναι, αυτή η ταινία υπάρχει. Κάπου το είχα ξαναδεί. Λοιπόν, και μετά είναι το βιβλίο της Ζούγκλας. Το βιβλίο της Ζούγκλας. Τώρα θα μιλήσεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω γνώμη γι' αυτό. Πάμε. Γιατί δεν σ' αρέσει το βιβλίο της Ζούγκλας, Λίδα? Μήπως έχεις διαβάσει το βιβλίο? Ναι. Γι' αυτό δεν σ' αρέσει, οκ. Okay. Πάμε, πες. Κάτι ενδιαφέρον για το πώς φτιάχτηκε, μιας που σου αρέσει το βιβλίο της Ζούγκλας, το βιβλίο. Ναι, ναι. Όταν άρχισε, ο Γουόλτ έδωσε στον. Σε αυτόν που ήταν υπεύθυνος για την ταινία το βιβλίο και του λέει: Οκ, πάρ' το, μη το διαβάσεις. Γιατί. Γι' αυτό έγινε έτσι. Γιατί ο Γουόλτ. Σκεφτόταν ότι είναι πολύ σκοτεινό για παιδάκια.
Εντάξει τώρα. Σε σχέση με τα άλλα δεν ήταν τόσο σκοτεινό. Όχι, αλλά κοίτα, είναι μια πολιτική σάτυρα τυπικά. Ευχαριστούμε όσους μας αφήνετε μηνύματα στο Facebook. Σε ευχαριστώ Λένα, ευχαριστώ Κατερίνα, ευχαριστώ μπαμπά. Λοιπόν, τώρα ας περάσουμε στο Bronze Age. Bronze Age, mm-hmm. την εποχή μετά το θάνατο του Disney. Ναι, που πολλοί θεωρούν ότι είναι η παρακμή. Από εκεί ξεκινάει η παρακμή της Disney. Ναι, γι' αυτό μερικοί τη χωρίζουν σε Bronze Age και Dark Age. Ναι. Σε δύο κομμάτια. Θα πούμε που χωρίζεται. Λοιπόν, το ξέρατε ότι οι Αριστόγατες ξεκινάνε αυτή την περίοδο το Bronze Age και θεωρείται παρακμή οι Αριστόγατες. Σε πολλούς δεν άρεσε, πολλοί τη θεωρούν βαρετή. Οι Αριστόγατες. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι σε μένα. Σε μένα. Ούτε εμένα. Ήταν πολύ. Είναι η πρώτη ταινία που θυμάται να βλέπει η αδερφή μου στη ζωή της, οπότε. Η Disney έχει χτυπήσει αυτήν την οικογένεια που τη βλέπεις. Εγώ και τώρα την έβλεπα όσες φορές. Πάρα πολλές. 10 φορές την ημέρα. Κάτι άλλο το οποίο το λέω σε πολλούς Έλληνες και δεν το πιστεύω. Θυμάσαι ποιο ήταν το όνομα της γάτας από τους δρόμους? Όχι. Θέμος. Ναι. Πώς τον λέγανε στα αγγλικά? Νομίζω μου το έχεις ξαναπεί αυτό. Πώς το λέγανε? Το όνομά του είναι Abraham De Lacy Giuseppe Casey Thomas O'Malley. O'Malley the Alicat. Γι' αυτό δεν τον φωνάζαν έτσι και το κόψανε. Ολόκληρο το τραγούδι που ήταν όταν έρχεται είναι όλο το όνομά του αυτό. Λοιπόν, ας περάσουμε από τις Αριστόγατες στο Ρομπέν το Δασόν. Φοβερό. Νομίζω ότι πολλά παιδιά από τότε, από το 73 που βγήκε ο Ρομπέν το Δασόν, εισάγονται στην ιστορία του Ρομπέν το Δασόν από αυτήν την ταινία. Νομίζω πως ναι, γιατί μια φορά είχε δει και ο αδελφός μου Ρομπέν το Δασόν και είχε βγει έξω, είχε πολύ πλάκα. Και πολλοί δεν ξέρουν την ιστορία του Ρομπέν το Δασόν από κάτι άλλο. Την ξέρουν από αυτήν την ταινία. Το πώς είναι γενικά ο θρύλος του Ρομπέν. Είχε γίνει και σειρά, νομίζω. Εντάξει, ο Ρομπέν το Δασόν έχει πάρα πολλές εκδοχές, αλλά πολλοί τον ξέρουν ως πρώτη φορά από εκεί. Μάλιστα. Μετά το Winter κουδάκι. Μόνο θα μιλήσει τώρα, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όσοι γράφετε comment, γράφετε ένα μπου για τη Λίδα. Γιατί υπάρχει νόμος που σου απαγορεύει να μην σ' αρέσει ο Γουίνι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω γιατί έχω προσπαθήσει να το δω, αλλά δεν. Δεν έβρισκα νόημα. Έχεις ψυχή. Ναι. Ή μήπως έχεις μια πέτρα εκεί που θα έπρεπε να είναι η καρδιά σου. Χιονάτη και. Κάπως. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Μου θυμίζεις κάτι από ένα βιβλίο. Συνέχισε, πάμε. Γιατί διαβάζεις βιβλία, κάτσε και δες το Γουίνι. Όχι, δεν πρόκειται. Το Γουίνι είναι η πιο χαλαρή και ωραία ταινία. Όπου όλοι οι χαρακτήρες είναι. Α, τι ωραίος που είναι. Το γουρουνάκι, ο τίγρης, ο Γουίνι, ο γκαρίς που είναι καταθλιπτικός. Ο τίγρης που είναι ενεργητικός, ο λαγός που παραπονιέται συνέχεια. Ο Κρίστοφερ Ρόμπιν, που μια φίλη μου με φωνάζει Κρίστοφερ Ρόμπιν. Δεν ξέρω γιατί. Θα ρώτα τι. Να μας αφήσει comment μετά, να μας πει ακριβώς γιατί. Χριστίνα, αν ακούσα, αφήσε comment γιατί με λες Κρίστοφερ Ρόμπιν. Λοιπόν, και μετά επόμενη ταινία. The Rescuers. Το 77. Πολλοί δεν την έχουν δει. Την έχω δει, την έχω δει. Α, με κλείσες. Ναι. Με κλείσες, ευχάριστα σήμερα, Λίδα. Λοιπόν, προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο, από ό,τι θυμάμαι. Όχι. Δύο ποντικάκια δεν είναι ήταν. Είναι δύο ποντικιά, οι οποίοι είναι μέλη μιας κοινωνίας ποντικιών. Ναι. Όπου κάθε χώρα έχει έναν αντιπρόσωπο και πάνε και σώζουν κόσμο που τους χρειάζεται. Μάλιστα. Και έχει βγει και δεύτερο, δεν έχει βγει. Ναι, έχουμε και δύο Rescuers. Mm. Το μόνο sequel που έχει βγάλει η Disney για κινηματογράφο είναι το Rescuers 2. Αχα. Ναι. Ωραίο. Επίσης, υπάρχει ένας θρυλικός animator, ο Don Bluth. Ναι. Που δούλεψε αυτή την ταινία. Ο Don Bluth μετά δημιούργησε μια δικιά του εταιρεία και πήγε να αντιμετωπίσει την Disney και μάλιστα μία φορά την ξεπέρασε. Ένας animator μόνος του. Πλάκα. Και μια ομάδα από την Disney. Γιατί εκείνη την περίοδο τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Μόλις είχε πεθάνει ο Walt πριν λίγα χρόνια. Δουλεύαμε πολύ λίγο μισθό και δεν είχαν και ποιότητα. Π.χ. στο Rescuers τον εκνεύριζε το γεγονός ότι δεν χρωματίζαν το μέσα των ματιών. Όχι, ξέρεις τι. Από ό,τι διάβασα, γενικά στο Bronze Age και στο Dark Age, τα έκαναν χειρόγραφα. Ναι.
Και γι' αυτό βλέπουμε γραμμές, μαύρες γραμμές παντού. Δεν... Ναι. Θα μιλήσουμε για την πρώτη ταινία που έγινε ψηφιακά, όταν έρθει. Ωραία, ας περάσουμε στο Dark Age. Ας περάσουμε στο Dark Age. Το 1981 με 1988. Όπου η Disney δεν έβγαζε λεφτά. Απλά αρνούταν να βγάλει λεφτά. Κοίτα. Και πολλοί λένε ότι η ποιότητα έπεσε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Διαφωνώ, οι δύο από τις τέσσερις ταινίες που είναι στο Dark Age τουλάχιστον είναι καλές. Ναι. Ποιες δύο λες, γιατί και εγώ λέω και. Η πρώτη αρχικά, το Fox and the Hound. Η Αλεπού και το κυνηγό σκύλο. Ναι, το 81. Ναι, το 81. Νομίζω πολλοί τη θυμούνται. Ναι, ναι. Είναι συγκινητική. Ναι. Αρκετά συγκινητική ταινία. Ειδικά προς το τέλος. Ναι. Σε πολλούς δεν αρέσει η αρχή. Λένε, απλά βλέπουμε ζωάκια, ναι, είναι γλυκούλικα, ναι. Και μόνο γι' αυτό είναι πολύ όμως. Γι' αυτό είναι το πρώτο μισό. Το δεύτερο μισό. Ναι. Stuff gets real. Λοιπόν, και το Μαύρο Καζάνι με να μ' άρεσε σαν ταινία. Μ' άρεσε. Λίδα, σου άρεσε η χειρότερη ταινία της Disney by far. Μ' άρεσε, γιατί... Εντάξει, γενικά μ' άρεσε ο κεντρικός χαρακτήρας. Φτός. Πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά γενικά μ' άρεσε. Ο χειροβοσκός. Ήταν ωραία ταινία. Η χειρότερη ταινία της Disney. Είναι η πιο κλισέ και η χειρότερη ταινία. Είναι ένας τυπάς ο οποίος απλά πάει να σώσει μια πριγκίπισσα και γνωρίζει ένα σκύλο που μιλάει σαν τον Γκόλουμ. Απλά αυτά τα κλειδιά. Let's pack like this, my precious. Λοιπόν, οκ, ας περάσουμε. Μεγάλο σποντικό detective. Μισό, πρέπει να μισήσω λίγο ακόμη το Μαύρο Καζάνι. Το Μαύρο Καζάνι είναι τόσο χάλια ταινία που μια ταινία για τα αρκουδάκια της αγάπης τον νίκησε στα λεφτά. Έβγαλε περισσότερα λεφτά. Κοίτα, πρέπει να βλέπεις το νόημα. Είχε νόημα η ταινία. Ναι, είχε νόημα, ότι είναι χάλια. Δεν ήταν αυτό το νόημα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα πάμε στη δεύτερη καλή ταινία του Dark Age, κατά τη γνώμη μου, το Ποντικός Detective. Είναι ο Sherlock Holmes, αλλά ποντίκι, τι άλλο θες. Κοίτα, και αυτό ήταν ωραίο. Ναι, συμφωνούμε. Απλώς το Μαύρο Καζάνι ήταν καλύτερο. Επιτέλους συμφωνούμε, Λίδα. Χτούσου. Λοιπόν, ο μεγάλος ποντικό detective βγήκε το 86. Το 86, η πρώτη ταινία της Disney που είχε CGI μέσα. Το ρολόι, το Big Ben ήταν CGI. Ναι. Όταν μάχονταν ο Basil και ο Ράτιγκαν. Ο οποίος Ράτιγκαν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φοβερός κακός. Είναι παροδία του... Το είπαμε, το έχουμε τους κακούς. Δεν... Είναι παροδία του Μουριάτη. Τι άλλο θες. Λοιπόν, και μετά είναι Όλιβερ και η παρέα του. Ναι, Όλιβερ και η παρέα του. Είναι ουσιαστικά Όλιβερ Twist. Ναι. Αλλά Όλιβερ είναι γάτα. Και η υπόλοιπη είναι σκυλιά. Τι καλύτερο, αφού το κάνανε γάτα, πραγματικά. Στη Νέα Υόρκη. Η ταινία είναι απλά ok, εκτός από το κύριο τραγούδι. Δεν το θυμάμαι. Why should I worry, why should I care. Και πάλι δεν το θυμάμαι. Και πάλι δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει, θα στο βάλω μετά, θα σε ξαναγκάσω να ακούσει αυτό το τραγούδι, γιατί θα σου κολλήσει μετά μια εβδομάδα. Ωραία. Μετά όμως από αυτό, η Disney έβγαλε μια άλλη ταινία την οποία έχετε ακούσει, ίσως το Who Framed Roger Rabbit, το οποίο της έδειξε ότι... η οποία είχε ηθοποιούς και παλιά καρτούν, το οποίο της έδειξε... Α, με ηθοποιούς, ωραία, ναι. Το οποίο της έδειξε ότι ο κόσμος ακόμα έχει ενδιαφέρον στις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Οπότε άρχισε να βάζει λεφτά και να βάζει περισσότερο κόσμο στα animation της και μετά ήρθε αυτό που λέμε... Renaissance. Την καλύτερη περίοδο της Disney. Νομίζω όλοι συμφωνούν μαζί μου. Το 1989 μέχρι το 99. Ναι, άρχισε με τη Μικρή Γοργόνα, τελείωσε με τον Ταρζάν. Η Μικρή Γοργόνα ήταν το πρώτο fairy tale εδώ και τουλάχιστον 20 χρονιά. Ναι, υπήρξαν πάρα πολλά χρόνια να κάνουν ένα κλασικό παραμύθι, οπότε η Disney είπε... Ξέρετε κάτι, εφόσον είδαμε ότι ο κόσμος έχει ενδιαφέρον σε αυτά, ας του δώσουμε μια προσπάθεια. Και χτυπήσανε χρυσό. Και όλες οι ταινίες είναι musical. Ναι, όλες οι ταινίες είναι musical εκείνη την περίοδο. Τέλειο. Τέλειο. Ναι. Κάτι για τη Μικρή Γοργόνα. Είναι η τελευταία ταινία της Disney, την οποία δεν χρησιμοποίησαν υπολογιστές για να τη φτιάξουν. Αχα. Σε όλες τις άλλες χρησιμοποίησαν υπολογιστές έστω και λίγο. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι όλοι στο χέρι. Όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά κάναν τα σχέδια, απλώς γεμίζαν το χρώμα με υπολογιστές. Ναι. Οπότε ναι, τους χρησιμοποιούσαν. Ναι. Ήταν η τελευταία ταινία που έγινε όλοι στο χέρι.
Φαντάσου. Και ήταν σχετικά καλή ταινία. Ήταν πάρα ναι. πολύ καλή ταινία. Και το κάναμε στο χέρι. Τέλεια. Και τα. Περιτώ να πω ότι έχει μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της Disney. Τελεία μέσα αυτή η ταινία. Θα ακούσουμε και ένα μετά. Θα ακούσουμε ένα Αλλά μετά. Αλλά σα το αφήνουμε λίγο. Ναι, ναι. Σα τα αφήνουμε έκπληξη. Όσοι ξέρετε την ταινία, φαντάζεστε ποιο είναι. Λοιπόν, μετά είναι το Bernard και Bianca. Το δεύτερο. Το δεύτερο Rescuers. Mm-hmm. Η μόνη ταινία συνέχεια που έχει κάνει Disney σε παλαιότερη ταινία και την έχει βγάλει στο σινεμά. Ναι. Το 90. Το 90, το οποίο είναι... Το έχεις δει? Το έχω δει. Τα έχω δει όλα αυτά, ναι. Αυτός ο αετός, ο χρυσός. Φοβερό animation σε κάποια σημεία. Ναι, αφού ήταν και η πρώτη ταινία που έφτιαξαν με υπολογιστή. Οπότε... Ναι, οπότε ξέρα να το χρησιμοποιούν, να το χρησιμοποιήσουν καλά στην αρχή. Και αυτή η ταινία δεν ήταν καθόλου επιτυχία. Είναι η μόνη ταινία του Renaissance που δεν ήταν μεγάλη επιτυχία. Ναι. Το οποίο γι' αυτό η Disney τώρα πια δεν φτιάχνει συνέχειες. Εκτός από το Frozen 2 το οποίο έρχεται. Τέλεια. Ναι, θα μιλήσουμε ρωτά για το Frozen λίδα. Λοιπόν, μετά είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Πεντάρμος Πιτέρας. Εντάξει. Ναι. Μιλήσαμε αρκετά την προηγούμενη φορά. Νομίζω εβδομάδα. Το καταλάβατε. Ναι, μιλήσαμε αρκετά για μια ταινία που είναι ακριβώς ίδια με την ταινία αυτή. Το Beauty and the Beast Remake, γιατί είναι ακριβώς ίδια σελίδα. Ναι. Και η Μπέλη είναι η μόνη πριγκίπισσα με καστανοπράσινα μάτια. Φαντάζομαι. Δεν το ήξερα. Ναι. Και ήταν η πρώτη animated ταινία που ήταν υποψήφια για βραβείο εικόνας. Για βραβείο καλύτερης ταινίας. Όχι, καλύτερης εικόνας. Καλύτερης ταινίας. Best Picture. Καλύτερη ταινία. Μάλιστα, ναι. Το οποίο το έχασε στη σιωπή των αμνών. Fun fact. Ποτέ δεν είχε ξανά την προηγούμενη φορά. Ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά. Όχι, γιατί το έχασα εννοώ. Τέλος πάντων. Γιατί είναι η σιωπή των αμνών, Λίδα. Η Μπέλ. Λοιπόν, μετά είναι ο Αλαντίν. Ναι. Που κανονικά θα έδειχνε και τη μητέρα του. Και είχε και ένα τραγούδι για τη μητέρα του μέσα. Αλλά δεν το έβαλα. Δεν το έβαλα. Αυτή η ταινία θα πω μία λέξη. Πες. Τζίνι. Περιέγραψα το καλύτερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή την ταινία. Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, θεός χωρέστον, έκανε τις μισές ατάκες για αυτή την ταινία εκτός σενάριου. Τον άφησαν απλά, είπανε, Ρόμπιν, είσαι καλός κωμικός. Πες ό,τι θες. Και το πέτυχε. Ναι, απίστευτα. Η ταινία είναι το Τζίνι. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε και άλλους κλασικούς χαρακτήρες. Ο Αλαντίν είναι αυτός ο οποίος. Έχω ρωτήσει όλες τις φίλες μου, δεν μου λες, όταν ήσουν μικρή, ποιο καρτούν σου άρεσε από αγόρι. Όλες μου λένε Αλαντίν. Και εμένα βασικά Αλαντίν και το τέρας από το Μετέωρο και το τέρας. Οκ, το τέρας είναι cinnamon roll. Είναι σκληρός απ' έξω, αλλά μαλακός από μέσα. Το ξέρω, γι' αυτό μου άρεσε. Α, σε αρέσει τα cinnamon rolls. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά. Βασιλιάς των Λιονταριών. Ξεχάσαμε να πούμε. Το Αλαντίν είναι τόσο ωραία ταινία που μέχρι και το χαλί έχει ωραία προσωπικότητα. Και μια μαϊμού. Και ο Τζαφάρ. Φοβερό Τζαφάρ. Και μετά είναι Βασιλιάς των Λιονταριών. Ναι. Εντάξει. Όποιος δεν το ξέρει αυτό, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω καταλάβατε την αγάπη μου για το Βασιλιά των Λιονταριών όταν άρχισε αυτό το επεισόδιο και ήταν η κραυγή από ναι. αυτό το τραγούδι. Το οποίο τραγούδι, fun fact, όντως μεταφράζεται από τα Σουαχίλη. Αλήθεια. Είναι στα Σουαχίλη και η μετάφραση, θα την πω λίγο γρήγορα, λέει περίπου ένα λεντάρι γεννιέται πατέρα, ο ναι, έρχεται η λεοπάρδαλη και όλα αυτά για να το δούνε, ένα λεντάρι γεννιέται πατέρα. Μάλιστα. Σύμπα σημαίνει λιοντάρι στα Σουαχίλη. Τέλεια. So many fun facts σήμερα. Πραγματικά, έχω κι εγώ λοιπόν. Οι ΙΕΝΕΣ έφεραν βιολόγο για να φτιάξουν τις ΙΕΝΕΣ. Εντάξει, δηλαδή. Είχανε φέρει και ελάφια για να δούνε τον Μπάμπι στο στούντιο. Μάλιστα, και χρησιμοποίησαν και τίγρης. Ηχογράφησαν τίγρης για τον Βερχιδημό. Ναι. Και όχι λιοντάρια. Δηλαδή αυτά που ακούμε είναι τίγρης, όχι λιοντάρια. Επίσης, για όσο δεν το ξέρανε, ο Βασιλιάς των Λιονταριών είναι ο Άμλετ με λιοντάρια. Σκεφτείτε το. Ένας τυπάς είναι σε ένα βασίλειο, όπου ο θείος του σκοτώνει τον πατέρα του βασιλιά, ο διάδοχος φεύγει και τρέχει και μένει με δύο, ας πούμε, χαζουλίδες και γυρνάει μετά από χρόνια, σκοτώνει το θείο του και γίνεται βασιλιάς.
Ναι, μου το εξήγησε και πριν. Στο εξήγησε και είσαι κάπως. Αλήθεια! Ο βασιλιάς του Δελαριών αντιγράφει Σέξπιρ. Λοιπόν, μετά από Καχόντας. Μια παρένθεση. Αν αντιγράφεις από τους καλύτερους. Λοιπόν. Ποκαχόντας. Ποκαχόντας. Δεν έχω να πω πολλά για την ταινία. Έχει ένα-δύο καλά τραγούδια. Έχει το Colors of the Wind. Ναι, έχει ωραία τραγούδια, αλλά γενικά η Ποκαχόντας ήταν 12 όταν έφυγε και ο άλλος ήταν 28. Ναι, είναι ιστορικά ανακριβές. Η ιστορία είναι λίγο. Τελείως. Τα χρώματα είναι πολύ ωραία σε αυτή την ταινία. Ναι, ναι. Και τα τραγούδια είναι ωραία. Κάτι ενδιαφέρον. Περίμεναν αυτή η ταινία να βγάλει περισσότερα λεφτά από τον Βασιλιά των Λιταριών. Καλά, καλά. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ο Βασιλιάς των Λιταριών είναι η πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων δυσδιάστατη που υπάρχει στην ιστορία. Mm-hmm. Έχει βγάλει τα περισσότερα λεφτά. Μάλιστα. Έχει περάσει το δις. Τραγικό. Λοιπόν, μετά είναι Παναγία των Παρισίων. Προσωπικό αγαπημένο μου. Το 1996. Εντάξει, εγώ. Κοίτα. Δεν μου πολύ άρεσε. Γιατί δεν ήταν βασισμένη στο βιβλίο. Δεν μπορώ. Όταν δεν είναι βασισμένο στο βιβλίο, δεν. Κοίτα, Λίδα. μιλάμε για την ταινία Disney. Τι νομίζεις ότι μπορείς να δείξεις στην οθόνη έχοντας γνώση του τι γίνεται στο βιβλίο. Στο τέλος όλοι πεθαίνουνε στο βιβλίο. Ναι. Πρέπει να το δείξει. Αλλάξανε και το επάγγελμα του Φρόλο. Τον κάνανε δικαστή στην ταινία. Ήταν ιερέας. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά του δώσανε ωραίο τραγούδι. Hellfire. Λοιπόν. Και το πρώτο τραγούδι, το Bells of Notre Dame, αν το ψάξετε, υπάρχει ένα metal version στο ίντερνετ. Ψάξτε το, είναι φοβερό. Το άκουγα κάθε πρωί που όταν ήμουν στο Παρίσι για ξυπνητήρι. Μάλιστα. Ξέρω εγώ, κάθε φορά που θα πηγαίνεις στο Παρίσι, θα βάζεις αυτό, έτσι. Ναι. Γενικά, εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η ταινία και σε πολλούς κριτικούς άρεσε, αλλά από το Ποκαχόντας και μετά η Ρένασανς αρχίζει να βγάζει και λιγότερα λεφτά με κάθε ταινία. Λογικό. Λοιπόν, μετά είναι Ηρακλής. Ηρακλής, η ταινία. Παιδιά, δεν μπορώ. Την είδα σήμερα, δεν. Την είδα ξανά δηλαδή. Έλα. Η Μεγάρα που είναι σάση. Παιδιά, μόνο αυτό είναι το καλό που έχει. Η Μεγάρα βγάζει γλώσσα. Δεν έχει το Ποσειδώνα μέσα. Τον Άδη τον έχει κάνει κακό. Δεν έχει καμία σχέση με τη. Ξέρω εγώ, με όσα. Είσαι πολύ κοντά στο βιβλίο. Σε εκνευρίζω αν είναι πολλά κοντά στο βιβλίο, εσένα. Ναι, ναι. Πέρσι ναι. Τζάξον. Καμία σχέση. Θα μιλήσουμε άλλη φορά λοιπόν. Γι' αυτό. Ο Άδης μου άρεσε πάρα πολύ ως κακός γιατί είναι δικηγόρος. Δεν είναι κακός όμως. Είναι δικηγόρος και είναι φοβερός κακός. Μετά Μουλάν. Εντάξει. Women Power ταινία. Ναι, ναι. Και μετά Ταρζάν, αυτά. Και μετά Ταρζάν. Το οποίο Ταρζάν, ναι, είχε πάρα πολύ έρευνα. Μελετήσαν όλους τους μύες του για να κάνουν σωστό animation. Επιστρέψαμε με τα δύο τελευταία κομμάτια της ιστορίας της Disney. Experimental area. Experimental age. Δεν έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο να μιλήσεις, γιατί η Disney κάνει πειράματα κυρίως με το CGI και με το τι μπορεί να κάνει τώρα που είχε βγάλει τα πολλά λεφτά με το Renaissance. Λοιπόν, και ναι, το post-Renaissance αρχίζει με το δεύτερο Fantasia, το Fantasia 2000, το 99 και τελειώνει το 8. Όλοι τη θεωρούν μια δεύτερη περίοδο παρακμής για την Disney. Και μετά πάμε στο revival. Η εποχή στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Ναι. Πρίγκιψα και ο Βάτραχος. Μετά ήταν η Ραπουνζέλ. Η πρώτη πρίγκιψα της Disney που ήταν 3D. Και με μεγάλα μάτια. Μετά το Frozen. Το έχετε δει όλοι. Το έχετε δει όλοι, το αγαπάτε όλοι. Εκτός από μένα. Οι δύο περσινές ταινίες της Disney ήταν το Zootopia και η Moana, η τελευταία πριγκίπισσα της Disney που βγήκε. Το revival συνεχίζει μέχρι και τώρα. Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Δεν θα βγει ταινία της Disney φέτος. Mm-hmm. Από του χρόνου όμως έχουμε την επόμενη να την περιμένετε. Λέγεται Gigantic. Συνεχίζει την παράδοση του να βγάζουν ταινίες από επίθετα όπως Tangled και Frozen. Ωραία. Και είναι ουσιαστικά η ιστορία του Jack και της Φασολιάς. Και εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το αφιέρωμα. Τράβηξε λίγο παραπάνω όπως θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει, η Disney πληρώνει. Είναι Disney. Λοιπόν, και να θυμάσαι, αν είσαι μαθητής ή έφηβος και έχεις κάποιο πρόβλημα, μπορείς να το μοιραστείς με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους κάθε μέρα, όλο το 24ωρο. Και αρκεί να καλέσεις το 1556 τη τηλεφωνική γραμμή του YouSmile και είναι δωρεάν και ανώνυμο.
Και να σας υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εθελοντές στο YouSmile, όπου όλοι οι έφηβοι μπορούν να έρθουν και να κάνουν δικές τους εκπομπές ή να συμμετέχουν σε άλλες δράσεις του χαμόγελου και να κάνουν εκπομπές web radio ή web TV, όπως αυτή. Ωραία. Η σελίδα μας στο Instagram είναι yousmile.gr. Η σελίδα μας στο Facebook είναι www.facebook.com/yousmile.gr. Και μας ακούς στο www.yousmile.gr/player. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το επεισόδιο. Πείτε μας αν θέλετε να κάνουμε επεισόδιο για συγκεκριμένη περίοδο, άλλο αφιέρωμα. Σας παρακαλώ, πείτε Renaissance. Ναι, ή γενικά αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Ναι, γράψτε σχόλια στο Facebook. Και εδώ σας αφήνουμε. Άλλο επεισόδιο τελείως. Και πάλι η Μελίδα. Ήμουν ο Χρήστος. Και θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!